Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί έλεγε ο κύριο παραβολικά ότι ο άνθρωπο που αξίζει να καυκητεί με σιγουριά τη ζωή του πρέπει να είναι ο άνθρωπο που εννοεί και γνωρίζει ότι αυτό είναι ο Θεός που κάνει έλεο, κρίση και δικαιοσύνη. Επειδή αυτό τον άνθρωπο έχει εννοήσει την ιδιότητα του, εννοήσε ο κύριο. Να σας διαβάζω όπως μίλησε ο κύριο με την έπνευση είναι μέσω βιβλίο το προφήτη Ιερεμία. Ιερεμία 9, 23. Έτσι λέει ο Κύριο, αμή σκάφκεται ο σοφό η σοφία του και αμή καύκεται ο δυνατό η δύναμη του, αμή καύκεται ο πλούσιο ο πλούτο του, αλλά εκείνο που καύκεται, α καύκεται σε τούτο, ότι εννοεί και ενωρίζει εμένα ότι εγώ είμαι ο Κύριο που, κα, που έλεο κρίση και δικαιοσύνη επάνω στη γη, επειδή σε αυτά ευαριστούμε, λέει ο Κύριο. Αυτά είναι τα λόγια που μίλησε ο Κύριο, ότι ο άνθρωπο πραγματικά που αξίζει να καυκητεί με μαρτυρία αληθινή, ότι το αναγνωρίζει, πρέπει να είναι ο άνθρωπο που εννοεί και γνωρίζει την ιδιότητα του καλά ότι είναι ο Θεό που κάνει έλεο και κάνει κρίση επίσης δικαιοσύνη επειδή ο Θεός είναι δίκαιο Θεό γι' αυτό κάνει κρίση επίσης στην άλλη πλευρά δίνει έλεο στον άνθρωπο που ταπεινώνεται δηλαδή στον άνθρωπο που είναι ταπεινό τα λάβει χάρη από το Θεό τα κερδίζει έλεο χάρη από το Θεό Γι' αυτό ο κύριο μίλησε εδώ παραβολικά ότι ο άνθρωπο που χρειάζεται να καυκητεί πρέπει να είναι ο άνθρωπο που εννοεί και το αναγνωρίζει πραγματικά με την ιδιότητα του αφού έχει λάβει αποκάλυψη, έχει εννοήσει πραγματικά αυτός που είναι ο κύριο. Και να μην είναι αυτό που έχει πλούσιο, πλούτο, λέει ο κύριο, Δηλαδή όχι αυτό που έχει σοφία κορίς να το ανορίζει επειδή αυτοί οι άνθρωποι είτε είναι πλούσιοι είτε είναι αυτό που έχει σοφία του κόσμου εδώ αν δεν ανορίζει ακόμα ο Κύριο είναι, δεν χρειάζεται ένα καυκητή επειδή μπορεί να μιλήσει για το Θεό αλλά δεν τον έχει ανορίζει ακόμα χρειάζεται ο άνθρωπος να ανορίσει το Θεό πως με την Αποκάλυψη ώστε όταν εννοεί και αναγνωρίζει το Θεό και δηλαδή αναγνωρίζει την ιδιότητα και μπορεί να μαρτυρήσει με σιγουριά. Επειδή αυτόν τον άνθρωπο που τον έχει γνωρίζει είναι ο άνθρωπο που ξέρει την ιδιότητα του ακριβώς. Επειδή σήμερα πολλοί άνθρωποι μιλούν ρητορία του Θεού. Πολλοί άνθρωποι μιλούν εγκεφαλικά του Θεού. Αλλά λίγοι είναι άνθρωποι που εννοεί και γνωρίζει τον Κύριο με την ιδιότητα του. Και ποια είναι αυτή που εννοεί και γνωρίζει τον Κύριο. Είναι αυτή που έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτή που έχουν κοινωνία σχέση μαζί του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται να καυκητή, όπως λέει ο Κύριο εδώ, επειδή εννοεί και γνωρίζει. Σήμερα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο είναι άστατο, μιλούν για το Θεό, αλλά όταν γίνεται κάτι δεν έχουν πάρα μικρή ιδέα, επειδή δεν έχει εννοήσει ακόμα, δεν έχει ενωρίσει ακόμα το Θεό. Απλώς εγκεφαλικά μιλούν για το Θεό, απλώς ρητορικά λένε για το Θεό και η θρησκεία πολύ σήμερα, κάθε ένα λένε ρητορικά και εγκεφαλικά για το Θεό. Ένα θεό φαντασιώτη, ένα θεό συγγνώμη, ένα θεό ιδεολογία του όπω κατασκευάστηκα εκείνη και πίστηκα η ίδια. Αλλά αυτόν τον άντρο που λέει ο κύριο δεν χρειάζεται να καυχητή επειδή δεν τον έχει αναγνωρίζει ακόμα. Είναι μεγάλη προνόμια για κάθε άνθρωπο να αναγνωρίζει τον κύριο που είναι ο Κυριακό, δηλαδή να τον αναγνωρίζει με την ιδιότητά του, με αληθινή μαρτυρία, αφού έχει κοινωνία μαζί του και αυτό αποκαλείται σιγουριά. Επειδή ο άνθρωπο που γνωρίζει τον κύριο και εννοεί είναι ο άνθρωπο που τα ακούσει μαρτυρία από τον κύριο. Είναι ο άνθρωπο που γνωρίζει ότι ο Θεός ο Κυρίακο, μιλάει. Επειδή αυτόν τον άνθρωπο τα περπατάει επίση με σιγουριά. Πολλοί άνθρωποι σήμερα περπατούν με αβεβαιότητα. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν και μιλούν για το Θεό ρητορικά, αν και μιλούν εγκεφαλικά, αλλά δεν έχουν βεβαιότητα μέσα του. Υπάρχει κάτι που λείπει μέσα του, επειδή μιλούν εγκεφαλικά, αλλά δεν έχουν ακόμα νόηση, ούτε γνωρίζει τον Κύριο. Κρειάζεται να τον γνωρίζουν. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Αυτή είναι πίστη που θέλει ο Κύριο κάθε άνθρωπο να έχει μαζί του με κοινωνία, κάθε άνθρωπο να έχει αυτό το είδο του πίστη. Αλλά οι άνθρωποι σήμερα επειδή πίστηκαν στη θρησκεία πάνω από την αληθινή κοινωνία μαζί του, δηλαδή μαζί με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό οι άνθρωποι δεν έχουν νο... νόηση ούτε δεν έχουν ανανορίσει ακόμα το Θεό. Αν και ο Θεός είναι αόρατο, αλλά αυτό που ενώσει ο Κύριο εδώ είναι ότι με την Αποκάλυψη και κοινωνία μαζί του μπορούμε να εννοούμε και μπορούμε να το ανανορίζουμε. Επειδή δεν μπορούμε να το βλέπουμε, μας μιλάει. Δηλαδή, μας μιλάει με μαρτύρια, έτσι το ανανορίζουμε, έτσι ανανορίζουμε επίσης την ιδιότητα του σε κάτι που συμβαίνει στον κόσμο, στη φύση, εμείς τα έχουμε νόηση ότι ο κύριο έφερε κρίση, ότι ο κύριο φέρνει έλεο τη στιγμή που φέρνει επίση και ο κύριο φέρνει δικαιοσύνη. Πολλά πράγματα συμβαίνει σήμερα σε όλο τον κόσμο είναι κρίση. Δικαιοσύνη του Θεό και έλεο του Θεό επίση στην άλλη πλευρά υπάρχει στον κόσμο. Αλλά έλεο του Θεό είναι πάνω σε εκείνο που το φοβούνται, επειδή λέει το Ευαγγέλιο, το έλεο του είναι γενιέ σε γενιέ πάνω σε εκείνο που το φοβούνται. Αλλά η κρίση του Θεό έρχεται πάνω σε εκείνο που αντικού επίση. Στην άλλη πλευρά υπάρχει κρίση επειδή είναι δίκαιο που κάνει δικαιοσύνη όπως λέει εδώ. Δηλαδή εκείνο που εννοεί και γνωρίζει ότι ο Κύριος και Θεός είναι αυτός που κάνει έλεο κρίση και δικαιοσύνη είναι πραγματικά αυτό που ανορίζει το Κύριο, το Θεό, αυτό είναι που ενώσε ο Κύριο εδώ. Είναι πραγματικά αυτό που ανορίζει την ιδιότητα του. Πολλά πράγματα συμβαίνει το κόσμο σήμερα, είναι κρίση δικαιοσύνη και έλεο του Θεού επίση στην άλλη πλευρά. Αλλά ο άνθρωπο που έχει κοινωνία μαζί του και φοβάται το Θεό με τρόπο σεβασμό τη εντολή του, είναι ο άνθρωπο που τα έχει τη σαυρό που αποκαλείται έλεο του Θεού. Το Ευαγγέλιο λέει το έλεο του Θεού είναι καλύτερα από τη ζωή. Είναι καλύτερα από τη ζωή μα που έχουμε το έλεο του Θεού. Επειδή χωρί το έλεο του Θεού, ο άνθρωπο δεν έχει ζωή πια. Επειδή τα πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Και ο άνθρωπο επίση Όλοι εκείνοι που τα κάσουν τη χάρη του Θεού επίση, τα είναι ο που δεν τα έχουν έλεο από το Θεό. Απλώ τα έχει κρίση και δικαιοσύνη. Αλλά χρειαζόμαστε έλεο του Θεού. Είναι πιο μεγάλη τη σαύρο που δεν αγοράζονται επειδή δεν έχει αξία. Κανένα άνθρωπο σε όλο το κόσμο, ό,τι και πόσα λεφτά τα έχει, δεν μπορεί ποτέ να αγοράζει το έλεο του Θεού. Γι' αυτό επίση βλέπουμε πολλέ φορέ. Ο άνθρωπο ήταν πλούσιο, αλλά σε, σε μία μέρα έγινε φτωχό, έγινε λαιλασία ή ο άνθρωπο απλώς κρεοκόπησα εσύ αμέσως. Όλα αυτά επειδή ο άνθρωπο δεν είχε πίστη, δεν είχε κοινωνία με το Θεό και επίσης η, 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 η κάλυψη του Θεό δηλαδή, η φύλαξη του Θεό δεν ήταν πάνω του. Αλλά ο άνθρωπο επειδή δεν αναγνωρίζει το Θεό, ούτε δεν εννοεί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Πολλά πράγματα συμβαίνει σήμερα, είναι κρίση, δικαιοσύνη και έλεο του Θεού ταυτόχρονα. Το είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλο την υπάρξη. Αυτό είναι, που προ... είναι παραβολικά που μίλησε ο Κύριο εδώ. Αλλά ο άνθρωπο που εννοεί και γνωρίζει τον Κύριο, είναι ο άνθρωπο που τα περπατήσει με σιγουριά. Είναι ο άνθρωπο που έχει όλο το πλούτο που ανήκει στον Κύριο. Επειδή α μην ξεχνούμε ότι όλα όσα υπάρχει μέσα στην ύπαρξη εδώ, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι κρυσάφι, είτε είναι διαμάντια, όλα ανήκει στον Κύριο. Όλα είναι δικά του. Εκείνο είναι που εχάρισε, δημιούργησε αυτά, τότε εχάρισε τους ανθρώπου. Αλλά οι άνθρωποι σήμερα, όταν αποκτάει πολλά πλούτο εξαιτία σε όλα αυτά που τα, τα πράγματα τη Σαββρό φυσικά που έβαλε ο Θεό εδώ στη φύση όπω κρυσό, διαμάντι και πετρέλαιο. Δεν είναι παρά μικρή ιδέα ότι ανήκει στο Θεό. Νομίζει ότι με τη δύναμη του, με τη σοφία του, με την εξυπνάδα του. Αλλά μία μέρα όλα αυτά τα τελειώσει τα παρελθεί. Μόνο εκείνο που Ενόησα και νόριζα τον Κύριο, είναι εκείνο που τα καυκητού η αιώνια επειδή τα είναι πρόβατα. Επειδή οποιοδήποτε άνθρωπο που ήταν πλούσιο, είτε τρισεκατομμύρια, είτε πόσα, αλλά τα κατσί και τα τελειώσει επειδή τα λατή αυτή τη γη και το ουρανό, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό που την ούγγισε, τα αλλάξει, τα πάντα, όλα αυτά τα πλούτη που έδωσε εντό ο φυσικό κόσμο, τα τελειώσει. Αλλά ο ίδιο δεν τελειώνει ποτέ και το πλούτο του δεν τελειώνει ποτέ ούτε κατανοείται από εμά. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε εδώ στην γη, όπω πετρέλαιο, διαμάντι και κρυσό, είναι μόνο κάτι ελάχιστα που, που δεν μπορεί να μας συγκρίνουμε σε αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα. Επειδή το πλούτο του κυρίου, το πλούτο του θεό, είναι ανεσυγνίαστο επίση. Επειδή μα λέει επίση στην αποκάλυψη ότι. «Νέα Ιερουσαλήμ που είναι στον ουρανό, τα είναι τσισμένα με κρυσό». Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή οι άνθρωποι που τα δικαιώτουν, κάθε ένα από εμάς που τα δικαιώτει, τα είναι πρόβατα του Κύριου, «Ταμπούνε μεσίε νέα Ιερουσαλήμ που είναι στον ουρανό, που είναι στη βασιλεία του Θεού» που είναι όλα κτισμένα από τα κρυσάφια, λέει, στον δρόμο παντού. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να εννοούμε επειδή χρειαζόμαστε αποκάλυψη σε αυτά. Επίση, για να έχει μια γεύση κατανόηση σε εμά. Απλώ αυτή είναι που λέει το Ευαγγέλιο σαν πρώτη γεύση. Τι θα γίνει, αλλά όλα αυτά που έχουμε εδώ, οι άνθρωποι έχουν σαν κρυσάφι, διαμάντια, πετρέλαιο, είναι κάτι σταγόνα ελάχιστα που ο κύριο ο Θεό έντοκε εδώ. Αλλά όλα αυτά που είναι εδώ επίση τα απαραίτητα τελειώσει. Αλλά οι άνθρωποι που είχα πίστη είναι οι άνθρωποι που τα είναι πλούσιο, δηλαδή πνευματικά μετά το τάνατο, επί τα μπουν στη βασιλεία του Θεού, επί τα είναι πρόβατα του Κύριο, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπο που έχει το Θεό έχει τα πάντα και ακόμα τώρα. Αλλά ο άνθρωπο που δεν έχει το Θεό ακόμα και έχει πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει τίποτα επειδή μία, μία μέρα και την άλλη μπορεί να εξαφανιστεί ταυτόχρονα και να μείνει Άντια επίση. Γι' αυτό, αυτό που εννοεί και νωρί τον κύριο είναι αυτό που χρειάζεται να καυκητεί, λέει ο κύριο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινωνία μαζί του, χρειαζόμαστε να έχουμε σχέση μαζί του. Αυτή είναι που τα μα κάνει να εννοούμε και να τον ανορίζουμε πραγματικά. Όχι okay θρησκεία να μιλάμε κεφαλικά και ρητορικά. Πολλοί άνθρωποι εξάλλου είναι γεμάτοι με κεφαλικά για το Θεό και γεμάτοι ρητορία για το Θεό. Αλλά δεν τον έχει αναγνωρίζει και δεν έχει εννοήσει ακόμα την ιδιότητά του. Όμω αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να καυκίσουν, επειδή δεν έχουν γνωρίζει ακόμα ούτε εννοήσει ακόμα. Και χρειάζεται να ζητήσουν να έχουν κοινωνία και να έχουν αποκάλυψη. Γι' αυτό η θρησκεία είναι μεγάλη εμπόδια που δεν αφήνει τους άνθρωπους να έχουν συγκοινωνία με το Θεό, δεν αφήνει τους άνθρωπους να έχουν πραγματικά τη σχέση επειδή γεμίζει τους άνθρωπους από ιδεολογία και προκαλούει επίσης φανατισμό που προκαλεί επίσης δικονία ανάμεσα στους ανθρώπου. Κάθε ένα να βλέπει να θεωρεί ότι τον εαυτό του ιδέα είναι σωστό, όμω όλα αυτά είναι μάταια. Ένα είναι ο Θεό, μία είναι η αλήθεια. Αλήθεια αυτή είναι αρκή μόνο με την αποκάλυψη το ίδιο το κύριο, το Θεό, το Παντοκράτορα. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η χάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.